Στα χέρια της δικαιοσύνης περνά πλέον η υπόθεση απάτης σε βάρος επιχειρηματία νυχτερινού κέντρου διασκέδασης στο Ρέθυμνο από έναν 25χρονο, ο οποίος κατηγορείται ότι διέπρατε απάτη σε βάθος χρόνου σε βάρος του επιχειρηματία, στον οποίο εργαζόταν ως υπεύθυνος για τις προμήθειες των καταστημάτων διασκέδασης. Ο 25χρονος υπάλληλος, όπως και οι φίλοι του, μια 40χρονη, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνου, καθώς στο σπίτι τους βρέθηκαν δεκάδες προϊόντα και ποτά αξίας 15.000 ευρώ που θεωρούνται πως είναι προϊόντα της απάτης. Με εντολή του Εισαγγελέα Ρεθύμνου αφέθηκαν ελεύθεροι οι δύο συλληφθέντες, ενώ θα διεξαχθεί έρευνα για επιπλέον στοιχεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα διεταχθεί προκαταρκτική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί το ποσό της απάτης. Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν ο επιχειρηματίας παρατήρησε μεγάλη απόκληση μεταξύ των εξόδων και της κατανάλωσης και έτσι ξεκίνησε να παρακολουθεί τις κινήσεις του υπαλλήλου του, ενώ στη συνέχεια προχώρησε σε καταγγελία στην αστυνομία. Όπως εκτιμά ο επιχειρηματίας, η ζημιά μπορεί να ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Σε επαγρύπνηση βρίσκεται η περιφέρεια Κρήτης με αιχμή την αύξηση των πληθυσμών του δάκου. Οι ψεκασμοί συνεχίζονται με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη να εκτιμά ότι η χρονιά αναμένεται να είναι καλή και πως με μια καλή τιμή για τον παραγωγό τα ποσά που θα φτάσουν στο νησί θα τονώσουν την οικονομία. Το παρατεταμένο καλοκαίρι, οι αυξημένες θερμοκρασίες και η υγρασία απειλούν την ελαιοκαλλιέργεια, καθώς ευνοούν την αύξηση του πληθυσμού του δάκου, που επηρεάζει τόσο την ποσότητα όσο και την ποιότητα της οδειάς. Είμαστε σε γρήγορση, άλλωστε έχουμε ανά 20 ημέρο, κάνουμε και σκέψεις διαδικτυακές προκειμένου να δούμε πού βρισκόμαστε σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Οπουδήποτε έχουμε αύξηση των δακοπληθυσμών, συνεχίζουμε τους πληθυσμούς. Είμαστε σε ετοιμότητα προκειμένου οι ελιές μας να είναι καθαρές. Με τα καμπανάκια να χτυπούν όσο ο καιρός δεν δείχνει να αλλάζει, στην περιφέρεια Κρήτης οι ψεκασμοί συνεχίζονται και θα συνεχιστούν, όπως είπε ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, ανάλογα με την εικόνα που δείχνουν οι περιοχές. Οι πληθυσμοί ανεβαίνουν με γεωμετρική πρόοδο. Βλέπουμε, ας πούμε, σε μια παγίδα 30 δάκους τη μία μέρα και μετά από 2-3 μέρες μπορεί να δεις 70, 80, 100 μέσα. Άρα επιβάλλεται, νομίζω, να κάνουμε κάποιους ψεκασμούς ακόμα. Ενώ τους θερινούς μήνες οι ψεκασμοί επικεντρώνονται σε περιοχές με υψηλό υψόμετρο, πλέον το ζήτημα της αύξησης των δακοπληθυσμών έχει διευρυνθεί, με τους παραγωγούς να πρέπει εκτός από το πρόγραμμα δακοπροστασίας και ψεκασμών της περιφέρειας να ψεκάσουν και οι ίδιοι άμεσα, με τη σοδιά φέτος να δείχνει ότι έχει καλύτερη εικόνα από πέρυσι. Και η παραγωγή να είναι σε γρήγορση. Άλλωστε, εμείς κάνουμε το πρόγραμμά μας ως περιφέρεια, το πρόγραμμα της Ακοστονίας, αλλά και η παραγωγή από την πλευρά τους κάνουν τους ψεκασμούς τους με τρόπο όπου πρέπει να προσέχουμε, την ποιότητα του ελαιολάδου, να προσέχουμε την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων, ώστε να είναι ποιοτικό, γιατί μόνο έτσι το ελαιόλαδό μας θα μπορεί να είναι ανταγωνιστικό και να κατακτήσει όλες τις αγορές. Στην Ιεράπετρα, που οι παγιδοθέτες ήδη έχουν πιάσει δουλειά, η αύξηση φτάνει το 20 και 30%. Ήδη, μάλιστα, ο συνεταιρισμός έχει κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου, προτρέποντας τους παραγωγούς να προχωρήσουν σε ψεκασμό. Από την προηγούμενη φορά έχουμε μία αύξηση του δάκου ένα 20 με 30%. Μετά από 2 χρόνια μεγάλης ξηρασίας, τα δέντρα έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ, οπότε η παραγωγή προβλέπουμε να είναι αρκετά μειωμένη, να είναι γύρω στο 50 με 60% από όσο ήταν τα προηγούμενα καλά χρόνια η παραγωγή μας. Οι εκτιμήσεις για το ελαιόλαδο, ποσότητα και τιμή, δείχνουν να είναι ενθαρρυντικές, αφού με μια τιμή γύρω στα 6 ευρώ και ποσότητα που δύναται να φτάσει τους 80.000 τόνους, στο νησί δεν είναι απίθανο να εισρεύσει πάνω από μισό δισεκατομμύριο ευρώ.